Τι λέει Αλανιά, το ξέρω, είχαμε πει ότι δεν θα κάνουμε ξανά βίντεο, όμως τι να κάνουμε παιδιά, ήρθε η καραντίνα και ας σας πω την αλήθεια βαριέμαι. Παίζω αυτή την περίοδο, ελπίζω να είστε όλοι καλά και βλέπω όλα τα κανάλια που κάνουν top 10 και είπα και εγώ, να, μιας που πίνω τον καφέ μου τώρα και έχω χρόνο, καλά να είναι ο κορονοϊός, αμισέτα. Τέλος πάντων, μιας και έχω χρόνο σε αυτή την κατάσταση, να κάνω το δικό μου top 10. Το σκέφτομαι από χθες. Πια να βάλω, δεν μπορώ να κάνω top 10 αυτής της γενιάς, οπότε θα κάνω ένα top 15. Κάπου εκεί όντως, το γατί, πάει να ανοίξει την κάμερα, κάπου εκεί όντως αρχίζει και κλείνει η λίστα μου με τα καλύτερα παιχνίδια που έπαιξε σε αυτή τη γενιά. Κάπου εδώ να θυμίσω, πριν ξεκινήσω από το νούμερο 15, το γατί θα ρίξει την κάμερα, ότι η λίστα είναι καθαρά προσωπική. Είναι παιχνίδια που έχω παίξει, δεν έχω βάλει σίγουρα άλλα παιχνίδια πάρα πολύ καλά που δεν έχω παίξει ή και κάποια που δεν άρεσαν εμένα στην προσωπική επιλογή μου. Οπότε τώρα που απολογήθηκα για κάποιους τίτλους που δεν θα έχω βάλει, πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 15 τα διάλεξα με προσοχή τα παιχνίδια και στη θέση της σειράς που είναι. Στο νούμερο 15 έβαλα το Mario Odyssey. Το Mario Odyssey, εκπληκτικό παιχνιδάκι, πέρασα πάρα πολύ ωραία στο Switch. Το έβαλα στη θέση 15. Διότι μου έμεινε, ας πούμε, δεν μπορούσα να παίξω πάνω από μία ώρα. Έπαιζα μία ώρα, περνούσα καλά και το έκρινα. Δεν είχα λιώσει αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλό, με είχε βάλει στον κόσμο του. Δεν είμαι και τύπος των achievement. Είναι ολοκληρωμένο platform. Ίσως είναι και ο βασιλιάς αυτή τη γενιά. Βέβαια έχω άλλο που έχω σε καλύτερη θέση από αυτό και μου άρεσε περισσότερο. 2D βέβαια. Σε 3D platform πιστεύω ότι ναι, είναι το καλύτερο platform που έχει φτιαχτεί σε αυτή τη γενιά. Έχει χάρμα οφθαλμών, δεν βαριέσαι ποτέ τα γραφικά του και τα λοιπά. Πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, μου έμεινε και προχωράμε. Το καλύτερο πράγμα της γενιάς. Μπράβο στην Nintendo, αυτό είναι το Mario και το μέλλον του που το πάει πάντα ένα βήμα περισσότερο. Στο νούμερο 14 έχω βάλει το Ghost of Tsushima. Το Ghost of Tsushima εγώ δεν μπορούσα να μην το βάλω. Δεν είναι τόσο καλό παιχνίδι όντως, δεν είναι κακό βέβαια. Αλλά για κάποιους ίσως να μην πρέπει να μπει σε ένα top 10, ας πούμε, ή top 15. Το βάλα στη θέση 14 γιατί έκανε πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Εγώ καταρχάς προσωπικά λατρεύω σαμουράι, βάλε μου σπαθί. Για μένα είναι έπος, ό,τι έχει σπαθί σχεδόν και κάνει κάποια πράγματα καλά είναι έπος. Λατρεύω σαμουράι, δεν μπορούσα να μην το βάλω. Είχε καλή μάχη, δεν μου άρεσε όμως. Είχε καλό κόσμο, για μένα ας πούμε έχει πολύ καλύτερο κόσμο από τα Assassin's Creed και αυτά τα άδεια και δεν θέλω να επεκταθώ παιχνίδια που έχουν κόσμους άπειρους και δεν έχεις να κάνεις τίποτα σε αυτούς. Εδώ κάτι είχε να κάνεις. Με πείραξε που δεν είχε items, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό παιχνίδι αν είχε αντικείμενα, σπαθιά, στολές και τα λοιπά να βρίσκεις με loot. Είχε ένα απλό loot. Και ήταν πάρα πολύ τραβηγμένο παιχνίδι, το τραβήξανε, είχε κάποια καλά στοιχεία εδώ και εκεί που όμως στην πορεία τους, καθώς τα έψαχνες αυτά καλά, τα δυνατά σημεία στο σενάριο έχανες λίγο το νόημα, αυτό είναι που λίγο που με χάλασε, κατά τα άλλα το αξίζει να μπει σε ένα top 15 πιστεύω. Το έβαλα στη θέση 14 μετά το Μάριο. Λοιπόν, για να δούμε στο 13 τι έχω βάλει. Καταρχάς δεν έχω σκεφτεί λόγους και τέτοια, τα λέω έτσι παιδιά, μπορεί να μόλις έχω ξυπνήσει, οπότε μπορεί να μην ακούγομαι καλά. Συνεχίζω οπότε. Στο νούμερο 13 έβαλα το Death Stranding. Το Death Stranding σκέφτηκα πάρα πολύ να μην το βάλω. Αλλά θα ήταν αμαρτία, διότι έχω τσατιστεί αδίκως με αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι μέχρι να βγει, ξέρετε, τα έχετε δει τα βίντεό μου που κράζω εκεί με τα τρέιλερ και αυτά. Και καλά έκανα που έκραζα, γιατί είχε παραγίνει το κακό με τη διαφήμιση του Kojima. Την κακή από τη διαφήμιση που του κάνανε τον Kojima και τελικά κόστησε στο παιχνίδι. Είχα ένα λεπτό. Εντάξει, τελικά όλα καλά. Είχα με το Death Stranding, είχα μπει στον κόσμο του. Το είχα αγοράσει day one. Είχα και εκείνη την περίοδο μια άδεια 7 μέρες και έκατσα και το έλειωσα. Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσο 100 ώρες είχα κάτσει για να το τερματίσω σε μια εβδομάδα την άδειά μου. Αυτό έκανα. Τίποτα άλλο. Τέλος. Μαύρους κύκλους είχα κτλ. Στην αρχή πέρασα λίγο δύσκολα να μπω στο κλίμα, άντεξα όμως το core gameplay του με το κουβάλιμα. Μετά άρχισα να γουστάρω πάρα πολύ, πραγματικά με είχε πιάσει πάρα πολύ η μανία να παραδώσω ένα δέμα και είχα μπει και στο ρυθμό του gameplay του που είναι το να βλέπεις τα τοπία με το δέσιμο της μουσικής, τρομερές σκηνές. Όμως είμαι πάρα πολύ τσαντισμένος με το τέλος του Death Stranding. Περίμενα κάτι διαφορετικό, προσωπική επιλογή, όπως σε μια ταινία όταν τελειώνει και φτάνει στην κορύφωση, περιμένεις κάτι
κάτι προσωπικά δικό σου για να σε αλλάξει και να φτάσει στην κάθαρση. Δεν έφτασα σε κάθαρση σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε πως είναι τραγωδίες, μπαμ, γίνονται σκηνές κτλ. Στο τέλος πρέπει να έρθει κάθαρση σε μια ταινία. Δεν έφτασα σε αυτή την κάθαρση. Ο Kojima σε μένα δεν με άγγιξε με το τέλος του. Με άγγιξε όμως με την εισαγωγή, με όλο αυτό το μυστήριο, με άντεξε και στο τέλος μου έδωσε αυτά. Στο τέλος πήρα αυτά. Γι' αυτό είμαι πολύ τσαντισμένος με αυτό το παιχνίδι. Γιατί προσωπικά ήθελα κάτι διαφορετικό να με αγγίξει. Δεν με άγγιξε αυτό που έδωσε στο τέλος. Αυτές οι φιλοσοφίες, τα άλλα ντάλλον του. Δεν με άγγιξε. Προχωράμε λοιπόν. Γι' αυτό το βάλα στη θέση 13 το Death Stranding. Στη θέση 12. Τι έχω βάλει, ρε παιδιά, στη θέση 12. Α, έβαλα το Forza Horizon 4. Δεν μπορούσε να λείπει το μόνο παιχνίδι που έχω ασχοληθεί πάνω από 20 ώρες στη ζωή μου. Δεν με έχει αγγίξει κανένα άλλο παιχνίδι. Το Forza Horizon 4, όταν κατέβηκε, δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ. Τα συχαινόμουν τα racing, όλα τα racing. Δεν με άγγιζε τίποτα. Και στο GTA το racing, όταν έμπαινα στα μάξι, έκλαιγα. Αλλά δεν μπορώ να μπαίνω στα μάξι να οδηγάω στους δρόμους. Αυτό, παιδιά, όταν μπήκα, είχε καταρχήν τέκνο μουσική από πίσω. Άρχισα να παίρνω τα τέκνο και αυτά τα κομμάτια του, τα ροκ του. Καλά, τα γράφηκα. Τι να πω, PS6. Xbox One Super X είναι τα γραφικά τους από τότε, από το original που τα έπαιζα. Είχε τόσα πράγματα να κάνεις μέσα, ήταν τόσο ευχάριστο. Arcade, προσοχή, δεν είναι το Motorsport, είναι το Forza Horizon 4. Έχει φεστιβάλ, το online, έχει 100 modes μέσα το online να παίζεις. Έχει boss, όταν είδα boss να τρέχω εγώ τώρα με το αμάξι μου, να τρέχω σε πίστα, να παίζει μουσική. Και το τρένο του Harry Potter ξαφνικά να βγαίνει μπροστά μου και να έχω να διαγωνιστώ το τρένο του Harry Potter. Τέτοια σκηνικά έχει μέσα αυτό το υπερπαίχνιδο. Δεν είναι απλά ένα racing. Είναι campaign, είναι single player εμπειρία το racing. Πρώτη φορά βρήκα racing να μου χαρίσει single player εμπειρία. Λέω τι θα δω πάλι σε αυτή την άλλη πίστα. Μήπως θα δω κάνω διαστημόπλιο UFO να έρχεται. Τέτοια σκηνικά. Τρομερό το Forza Horizon. Ακόμα και για αυτούς. Που, το 4. Το 4. Δεν με ενδιαφέρει κανένα άλλο Forza Horizon. Να, τα γράφω. Ακόμα και το 3, το Forza Horizon είναι σκουπίδια για μένα. Το 4 έκανε σκηνικά, το άλλαξε. Άλλαξε όλη τη συνταγή. Γι' αυτό και δεν φοβάται η Microsoft να βγάλει τώρα ένα πεντάρι. Γιατί με το 4 νομίζω τερμάτισε. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πού ήμασταν στο 12, ήμασταν, ναι. Στο 11. Στο 11 έχω βάλει το Rise. Το Rise είναι προσωπικά, ξέρετε, σας είπα ότι τα σπαθιά τα λατρεύω. Το Rise έχει Ρώμη. Έχει Gladiators, έχει Βάρβαρους, έχει γραφικάρες, παιδιά, το Rise. Εντάξει, το gameplay του είναι λίγο παραλαμβανόμενο, όμως δεν είναι... Γουστάρεις όμως που είναι επαναλαμβανόμενο και δεν έχεις να κάνεις πολλά, γιατί θες να σφάζεις. Εγώ όταν παίζω τέτοια παιχνίδια, hack and slash, θέλω να σφάζω. Δεν θέλω να παίξω Dark Souls, θέλω να μπαίνω και να σκοτώνω με brutality όλους τους εχθρούς μου. Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ καλά, δεν κουράζει καθόλου, είναι πάρα πολύ μικρό παιχνίδι. Σημείο ότι μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι το τερμάτισα δύο φορές, παρακαλώ. Και αν το είχα, αν το ξανακατεβάσω δηλαδή από το Game Pass, θα το ξανατερματίσω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή θα το αντέχω να το παίξω και τρίτη φορά. Τέτοιος ανώμαλος είμαι όταν μου αρέσει κάτι πάρα πολύ. Και είχε σοβαρό σενάριο στην αρχή. Τρελή πορεία ο πρωταγωνιστής. Τρελά τοπία. Κάθε πίστα παιδιά άλλαζε. Μία πήγαινε σε βάρβαρους. Μία πολεμούσε στους δικούς σου, τους Ρωμαίους. Σκότωνε αυτοκράτορες. Είχε ιστορικά πρόσωπα μέσα. Είχε συγκίνηση που πεθαίνουν οι δικοί σου και τα λοιπά και θες να πάρεις εκδίκηση, μου θύμισε πολύ, θα μπορούσε να γίνει ένα God of War αντίπαλος αν τέλος πάντων οι reviewers δεν του βάζανε κάτι, τραγικές βαθμολογίες όταν είχε βγει. Και το τέλος μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, το τέλος του Rise είναι η κάθαρση που δεν μου έδωσε το Death Stranding, η κάθαρση, αυτό που γίνεται στο τέλος, όποιος το έχει παίξει ξέρει πως τελειώνει. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ, είχε και νόημα από πίσω. Λοιπόν, το 11 ήταν αυτό. Πάμε στο 10. Το 10, τι έχω βάλει στο 10. Παιδιά, στο 10 έχω βάλει το Resident Evil 7. Το Resident Evil 7 είναι ένα παιχνίδι που και αυτό το έπαιξα δύο φορές. Τώρα στην καραντίνα το ξανάβαλα. Ήθελα κάτι horror. Αν θες να παίξεις κάτι horror, παιδιά, σε αυτή τη γενιά, εκτός από τα Outlast και αυτά που αυτά τα συχαίνομαι, ήδη είναι απλά σε ψάχνουν με φακούς και είναι μόνο στρες και αγωνία. Εγώ θέλω να έχει και ένα οπλάκι, να έχει και λίγο action. Τα κλασικά τα horror, να είναι τα Silent Hill και τα Resident Evil, με αυτά δώσει. Καταλάβατε τώρα τη διαφορά του Outlast και του Alien Isolation, ας πούμε, από το που τα έχω παίξει και αυτά, που, από τα Resident Evil και τα Silent Hill. Στο Silent Hill σου δίνει κάποια αντικείμενα ώστε να τα βάλεις με τον εχθρό, νιώθεις ότι κάτι μπορείς να κάνεις. Δεν είσαι ένα έρμεο του φαντάσματος, ας πούμε. Και το Resident Evil 7 είναι η μεγάλη επιστροφή, το Resident Evil. Εγώ είχα μια...
Ερωτευμένος με τα Resident Evil. Το 1 και τα 2 και αυτά τα έχω παίξει 100.000 φορές. Τα παλιά. Τα παλιά. Εντάξει, προφανώς δεν έβαλα εδώ τα remasters γιατί είναι νέας γενιάς και δεν θέλω να. Που ήταν καλά και τα remaster. Το 2 ειδικά ήταν πολύ καλό remaster. Το 7 όμως έκανε την. Ξανάφερε τα Resident Evil εκεί που τα ήθελα εγώ και πάρα πολύ. Μπορεί ναι, μπορεί να έγινε first person, όμως είναι καλό αυτό που άλλαξε συνταγή σε first person. Έδωσε τα στοιχεία όπως το μενού, τα αντικείμενα, τα μπαούλα. Ευτυχώς δεν τα παράτησε αυτά η Capcom και σε ευχαριστούμε Capcom που μας έκανε αυτή τη χάρη. Το πήγε πάρα πολύ καλά. Μέσα στο σπίτι ένιωσα έτσι κλειστοφοβικά με όλο αυτό το μυστήριο. Το μόνο που με χάλασε θα ήθελα να έχει και ζόμπι, ρε γαμότο. Γιατί μου βάλε πάλι αυτά τα πλασματάκια εκεί πέρα. Τέλος πάντων, επανέφερε και τα ζόμπι και θα τα πάμε όλα καλά. Ας τους λυκάνθρωπους. Ας τους λυκάνθρωπους. Με ζόμπι μεγάλωσαμε. Εντάξει, πολύ δυνατό λοιπόν το Resident Evil 7 με τρομερά boss. Λίγο εκεί όταν μπήκε στο καράβι με χάλασε, αλλά δεν πειράζει. Στο 9 έχω το Spider-Man. Στο 9 λοιπόν έχω το Spider-Man, παιδιά. Το Spider-Man και αυτό το τερμάτισα δύο φορές. Καπάκι παρακαλώ. Και επίσης είναι ένα παιχνίδι που μου άρεσε τόσο πολύ η περιήγηση, το περιβάλλον και η δράση. Και όλο αυτό δεν σε κουράζει καθόλου από το stealth. Λίγο τα stealth στοιχεία του σε κουράζουν. Η δράση μου άρεσε πάρα πολύ. Τα boss fights μου άρεσαν πάρα πολύ. Το καθένα είναι διαφορετικό. Η περιήγηση στην πόλη. Και έφτασε σε σημείο εγώ που τα μισώ τα achievements να τα κυνηγάω σε αυτό το παιχνίδι γιατί ήθελα να κάνω ιστούς μέσα στη Νέα Υόρκη. Αυτό. Είναι τρομερό παιχνίδι το Spider-Man. Είναι η συνέχεια του Batman που το Batman για μένα απέτυχε σε αυτή τη γενιά. Παρόλα τα καλά που έκανε στην προηγούμενη που είχε το Arkham City που είναι ίσως στο top 3 της προηγούμενης γενιάς για μένα. Για πολλούς είναι και το νούμερο 1. Το Spider-Man όμως σε αυτή τη γενιά έδωσε τον τρόπο που κάποιος θα κάνει super hero παιχνίδι καλό και σοβαρό και για mainstream κοινό και για τους story campaign όπως εγώ και πολλοί άλλοι που θέλουμε να παίξουμε τρομερή εμπειρία. Γραφικάρες, εντάξει τι να πω. Άκου Square Enix, άκου με τη βλακεία που έφτιαξε στο Avengers. Άκου να μαθαίνεις λίγο. Λοιπόν, στο 8 τι έχω βάλει, πάμε σοβαρεύουμε τώρα τα πράγματα. Στο 8 έχω βάλει τον βασιλιά του platform, έστω σε 2D αυτής της γενιάς, το οποίο είναι το Ori and the Blind Forest. Προσέξτε παρακαλώ, είναι το Ori and the Blind Forest. Όχι το 2 που βγάλανε οι τρισάθλοι και μου ακυρώσανε ό,τι καλό μου είχε αρέσει στο πρώτο Ori. Το Ori το 1 παρακαλώ, το Blind Forest. Το 2 δεν θέλω καν να το βλέπω μπροστά μου, καν. Φτού, διέλυσε τη σειρά, μας ξενέρωσε, έβγαλε το save system, άλλαξε τα όπλα, σκατά τα κάνατε πάλι στη Microsoft, σκατά τα κάνατε. Έφτιαξε ένα καλό παιχνίδι άλλοι και τους χορηγήσατε να βγάλουν το 2, σκατά τα κάνανε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν μιλήσατε και σας από πίσω, τόσο ωραίο παιχνίδι το Ori and the Blind Forest το 1 και τα γαμίσατε όλα στο Ori το 2. Τι σκατά σας πει, ό,τι καλό είχε το βγάλατε ρε παιδιά, το save system βγάλατε, με δουλεύετε. Το είχα αγαπήσει πολύ αυτό το franchise και περίμενα πάρα πολύ το 2. Και τα κάνατε σκατά. Συγχαρητήρια λοιπόν. Τέλος πάντων, το Ori and the Blind Forest, το 1 δηλαδή, είναι το καλύτερο platform. Τα έχουμε πει, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Πέρασα τρομερά, με αγωνία, κυνήγησα όλα τα achievement. Είναι το πραγματικό Super Metroid της νέας εποχής, όπως πρέπει να είναι. Αν παίξετε αυτό το παιχνίδι θα καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να βγει άλλο Super Metroid, το γιατί θα ρίξει την κάμερα. Και φτάνει να παίξετε το Ori and the Blind Forest. Αυτό όμως, το 1, όχι το 2. Το σκουπίδι το 2. Λοιπόν, είπαμε και το 8. Πάμε στο 7. Στο 7 έχω βάλει το Bloodborne. Θα τα πω λίγο γρήγορα τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνετε όλοι γιατί έχω βάλει το Bloodborne. Έτσι, μην πω για το art direction του, για την απίστευτη δράση του που έγινε πιο γρήγορο. Σχεδιασμός κτλ. Έγινε, άλλαξε τα δεδομένα πάλι στη σκηνή της From Software. Λοιπόν, μετά από το 7 που είναι το Bloodborne, βάζουμε το 6. Στο 6 έχω βάλει, σοβαρεύουμε τώρα παιδιά, στο 6 έχω βάλει τον God of War. Πάλι καταλαβαίνετε όλοι γιατί το έχω βάλει στο 6. Για κάποιους ίσως είναι πιο ψηλά. Ήμουνα τρομερά φανατικός με τα God of War όσο ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα που πήγε στους Vikings πάλι γουστάρω. Το παιχνίδι όμως έκανε κοιλιά στη μέση και δεν μπορούσα να το βάλω πιο ψηλά. Τα πάντα τα έκανε σωστά, το gameplay του ήταν άριστο. Ένα τρομερό reboot με το gameplay που πρέπει να συνεχίσει ένα hack and slash να είναι και μοντέρνο. Και επικό τα συνάμα. Ήθελα πιο πολλά boss, να πω την αλήθεια. Η γρίφη του ήταν έτσι και έτσι. Το open world στοιχείο ήταν έτσι και έτσι. Όμως εντάξει, δεν σε χάλαγε κιόλας. Έχανα το δρόμο κάποιες φορές.
Όμως το gameplay, παιδιά, ήταν και αυτά τα γραφικά που έβλεπες από άλλο πλανήτη, έτσι, δηλαδή αυτό. Απλά και αυτό ήταν λίγο πιο μεγάλο από ό,τι ήθελα. Γι' αυτό και δεν πήγε πιο, και το βάλει στη θέση 6 και όχι πιο μετά. Από έναν άνθρωπο τώρα που έχει τερματίσει τον God of War το 3 τουλάχιστον 11 φορές. Φτάσει στα λίγα ένας άνθρωπος, το God of War το 3 το έχω τερματίσει 11 φορές, τουλάχιστον. Τουλάχιστον, το τερμάτισα κάθε εβδομάδα στην Αθήνα. Κάθε εβδομάδα έπεσα τον God of War 3, τα ίδια και τα ίδια εγώ, εκεί. Γούστρα τόσο πολύ. Γι' αυτό και το έβαλα το νούμερο 6, σημαίνει ότι κάτι με χάλασε. Στο 5 λοιπόν έβαλα ένα φρέσκο παιχνίδι που έχω παίξει τώρα. Το Doom το Eternal, παιδιά, είναι το μόνο Doom που έχω παίξει. Τα συχαίνομαι τα Doom. Αυτό το Doom Eternal βρέθηκε στα χέρια μου, ευτυχώς. Και έχει αλλάξει τόσο πολύ τη συνταγή. Έχει κάνει τον κάθε εχθρό να είναι με ξεχωριστή ταυτότητα και να χρειάζεσαι ξεχωριστό σχέδιο για να το σκοτώσεις, τα οποία γίνονται τόσο γρήγορα μαζί με τη rock μουσική που μπαίνει από πίσω και γουστάρεις την trap αυτή, τη rock trap. Και επιτέλους έβαλε platform στοιχεία ώστε να ξεκουράζει από το πιου πιου όλη την ώρα. Ήθελα περισσότερα μποσάκια. Είναι ό,τι πρέπει για να ξυπνάς, να πίνεις τον καφέ σου και να μπαίνει να ξυπνάς ωραία. Να είσαι έτοιμος μετά να βγεις στον δρόμο να σκοτώσεις ανθρώπους. Doom Eternal λοιπόν στη θέση 5. Τρομερό art direction, έτσι. Κάθε πίστα αλλάζει όλα τα χρώματά της. Πολύ σημαντικό για μένα, για να μην βαριέμαι. Στο 4 έβαλα το Witcher 3. Πάμε λίγο να τα πω λίγο γρήγορα τώρα, παιδιά. Μιλάω 10 ώρες, έχει κουραστεί, η φωνή μου έχει κουραστεί. Στο 4 λοιπόν το Witcher 3. Στο 3 βάζω το Sekiro. Καταλαβαίνετε, αγαπάω πάρα πολύ Sekiro. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, αυτή η δράση που υπάρχει στο Sekiro, που η καρδιά σου χτυπάει όσο παίζεις, έτσι όμως χτυπάει, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει με άλλο παιχνίδι. Η καρδιά αρχίζει και αναπτύσσεται στο Sekiro και φτιάχνεις, πώς το λένε, όπως όταν βγαίνεις και είσαι σε καυγά, φτιάχνεις αυτή την ουσία που εκρίνεται από τον εγκέφαλο, τη φτιάχνεις στο Sekiro. Δεν το ξανασυνδέσω εγώ με άλλο παιχνίδι αυτό το πράγμα. Αδρεναλίνη. Βγαίνει αδρεναλίνη κανονική στο Sekiro, μετά τρέμεις και λες τι έγινε. Απίστευτες καταστάσεις. Το 3 λοιπόν το Sekiro. Στο 2 βάζω το Last of Us 2. Ξέρετε πάλι τους λόγους, μην βγω εδώ πέρα και αφήσω. Με άφησε με την καλύτερη κάθαρση που μπορεί να σας αφήσει ένα video game. Ξεκίνησε με την καλύτερη αγωνία που μπορεί να ξεκινήσει και θυμώ ένα video game. Μου άλλαξε συναισθήματα. Αυτό είναι τέχνη. Αυτό που έκανε το Last of Us είναι τέχνη σε αυτά τα video games. Τι να πω, παιδιά. Κάπου εδώ σταματάω. Γιατί ξέχασα να αναφέρω ένα πάρα πολύ σημαντικό τίτλο, ο οποίος πρέπει να μπει μετά την δεκάδα. Βάζετε τον όπου θέλετε εσείς. Είμαι στο νούμερο 2 τώρα, παιδιά. Το Hellblade ξέχασα. Να, μαλάκα. Το Hellblade με σημάδεψε πάρα πολύ. Ας το βάλω. Μπαίνει σίγουρα μέσα στη δεκάδα το Hellblade. Τώρα μου ήρθε. Ξέχασα τόσοι πολλοί τίτλοι, παιδιά, που να τους θυμάμαι κι εγώ. Οπότε ναι, το Hellblade το ξέχασα, παιδιά. Ή πρέπει να είναι μέσα σε αυτή τη λίστα σίγουρα. Sorry. Τώρα μου ήρθε, τώρα ξύπνησα. Τέλος πάντων, ας τελειώσω κι εγώ τώρα. Ένα λεπτάκι. Το γατί, παιδιά, το γατί. Λοιπόν, και στη θέση νούμερο 1. Πω, πιάστηκε μέσα μου, παιδιά, με αυτό το βίντεο. Δεν θα ξανακάνω βίντεο, τελείωσε. Άντε. Αυτό ήταν πάλι, στην επόμενη καραντίνα. Στη θέση νούμερο 1 πρέπει να μπει το Zelda. Το Breath of the Wild είναι το καλύτερο παιχνίδι όλης της γενιάς. Έκανε ό,τι έκανε, τα πάντα τα έκανε καλά. Έχει τον ομορφότερο κόσμο και μετά από αυτό το παιχνίδι δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να παίξεις ένα open world παιχνίδι. Πάρα πολύ όμως. Πρέπει να πάρεις το Switch για να παίξεις το Zelda. Είναι λόγος αγοράς του Switch, όσα λεφτά και αν είναι, άποψή μου, εφόσον βέβαια σου μένουν έτσι, να πάρεις αυτό το μηχάνημα για να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Μόνο αυτό το παιχνίδι μου χάρισε πάνω από 400 ώρες gameplay, πραγματικά, δηλαδή σχεδόν έχω παίξει Zelda μόνο, το έχω τερματίσει 2 φορές, αλλά τερματίζοντάς το δεν σημαίνει ότι πάω και τερματίζω το campaign. Το Zelda είναι, μπορεί να κάτσεις 3 μέρες να ασχοληθείς ανεβαίνοντας ένα βουνό να το ψάξεις όλο. Πραγματικά είναι αυτό το πράγμα, είναι πως είσαι παιδάκι και σε πάει, ξέρω εγώ, κάμπινγκ μπαμπάς και μαμά και είσαι εσύ 7-8 χρονών και είσαι σε ένα δάσος ανοιχτό το στόμα και λες τι θα πρωτοδώ τώρα, τι θα κάνω εδώ πέρα. Βάλε αυτό να έχει και νεράιδες και τα λοιπά, ας σου λέω εγώ, άμα ήσουν παιδάκι αν θα έφευγες ποτέ από εκεί. Αυτά λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη που ξέχασα το Hellblade, τώρα μου ήρθε, πίνω το καφεδάκι μου, καλή συνέχεια. Ελπίζω να πείτε μου εσείς από κάτω ποια παιχνίδια αγαπήσατε κτλ. Φιλάκια, δεν θα ξανακάνω βίντεο, τα ξέρετε αυτά. Γεια σας, bye.